Η χθεσινή ημέρα όμως ήταν η μέρα Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που ο Αν θυμήθηκε τα παλιά τις πολύ καλές εποχές της ομάδας του Λαύρου Μάρη, μπορούμε να πούμε, και έφτασε σε μια πρόκριση μέσα στην Κοζάνη που λίγοι ίσως περίμεναν. Συνεχίζει λοιπόν στη διοργάνωση και έχει μπροστά της η ομάδα του Αγίου Νικολάου και της ομάδας της Super League πλέον, και σχετικά μπορούμε να έχουμε ένα σχόλιο για την πρόκριση της ομάδας στη Δυτική Μακεδονία. Από τον Γιάννη Δωραψάκη, τον ποδοσφαιριστή του ΑΟΑΝ, επέστρεψε η αποστολή σήμερα στη βάση της. Γιάννη, καλησπέρα από την Crete TV και συγχαρητήρια για την πρόκριση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Σίγουρα σας αξίζουν τα συγχαρητήρια, καθώς ο ΑΟΑΝ από πέρσι είναι πιστός σε ένα πλάνο με προπονητή τον Νίκο Σουριά, δείχνει ότι βελτιώνεται συνεχώς από παιχνίδι σε παιχνίδι, παίρνει προκρίσεις μακριά από τον Άγιο Νικόλαο, και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μια δυναμική και παράλληλα έχει τώρα και το καλό σύνολο εντός γηπέδου για να προχωρήσει και να κάνει βήματα προς τα πάνω. Ναι, σίγουρα. Νομίζω η ομάδα αυτή δεν έπαψε ποτέ να έχει δυναμική, αν και εγώ βρίσκομαι για δεύτερο χρόνο μόνο στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΑΟΑΝ εκπέμπει μια υγεία και διοικητικά και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Νομίζω ότι δουλεύουμε σωστά και έχουμε ένα σύνολο παικτών που ανεξαρτήτως ποιότητας είναι και εξαιρετικά παιδιά, και νομίζω αυτό όλο συμβάλλει στις όποιες επιτυχίες μέχρι τώρα και στις ενδεχομένως στις επόμενες. Το χαρήκατε πολύ χθες, πανηγυρίσατε στην Κοζάνη με την ψυχή σας και δικαιολογημένα. Βλέπουμε όσο μιλάμε και πλάνα από τους πανηγυρισμούς στο εθνικό στάδιο της μακεδονικής πόλης. Πολλοί σας είχαν outsider και σε αυτό το match. Τι σήμαινε αυτή η πρόκριση που, αν κρίνουμε εμείς από τις φάσεις χωρίς να έχουμε δει ολόκληρο το παιχνίδι, ήρθε και δίκαια για την ομάδα σας? Ναι. Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκριση, σίγουρα είναι μια ιστορική στιγμή και νομίζω και εμείς αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε μετά το παιχνίδι αυτό. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, σίγουρα είχαμε να κάνουμε ένα αξιόλογο αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά μιλώντας, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά, αλλά μετά ισορροπήσαμε και κοιτώντας πίσω νομίζω ότι η πρόκριση είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Όσον αφορά το ότι το χαρήκαμε, νομίζω, έχοντας τις στιγμές να παίζουν και να ξαναπαίζουν στο μυαλό μου, ότι είναι πράγματα που δεν ξεχνιούνται αυτά που ζήσαμε. Γιάννη, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί το πρωτάθλημα ας το περιμένουμε. Στο κύπελο υπάρχει μπροστά το ενδεχόμενο να κληρωθείτε με τον Όφη, για παράδειγμα, ή και με τον Παναθηναϊκό τώρα στην πέμπτη φάση. Αναφέρω δύο ομάδες που μπορούν να είναι μαζί σας στην κλήρωση και να βγείτε αντίπαλοι, να είσαστε αντίπαλοι. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Είναι μια ευκαιρία για τον ΑΟΑΝ να δώσει ένα παιχνίδι που είχαν να δίνουν οι φίλαθλοι της περιοχής χρόνια. Ναι. Το βλέπουμε, νομίζω, μόνο με χαρά μπορούμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο. Αναμένουμε κι εμείς την κλήρωση. Σίγουρα μπορεί να προκύψουν αντίπαλοι μεγάλου ελληνικούς, που θα ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αλλά και σίγουρα υπάρχουν ομάδες που νομίζω ότι θεωρώ μας αξίζει και είναι εύλογο να ελπίζουμε σε μια ενδεχόμενη συνέχεια. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω μετά από όλα αυτά, ανεξάρτητα από ποιες ομάδες θα είναι στον όμιλο, όταν τις μάθουμε οριστικά, ο ΑΟΑΝ φέτος μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την πρώτη θέση? Θα μπορούσες με μια σύντομη απάντηση να μας δώσεις το στίγμα? Με μια σύντομη απάντηση θα έλεγα ναι, γιατί πιστεύω στις δυνατότητες της ομάδας μου, ανεξαρτήτως αντιπάλου και ομίλου. Από εκεί και πέρα, κάθε Κυριακή ξεχωριστό παιχνίδι και όλα αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο. Πολύ ωραία. Γιάννη Δωλαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Είσαι ένας άριστος συνομιλητής και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Καλή επιτυχία στη συνέχεια για την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Και εσύ, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε.